Νομίζω ότι μπορούμε να την κατηγορήσουμε σε εισαγωγικά για πολλά πράγματα. Ναι. Για το μόνο όμως που δεν μπορούμε να την κατηγορήσουμε είναι ότι μας περνάει αδιάφορη. Ποτέ δεν έχει περάσει αδιάφορη η Μαρολίτρα. Πάντα έχει κάτι να πει, ναι. Και όταν θα το πει θα κάνει αίσθηση. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά για, την οποία μπορούμε, για τα οποία μπορούμε να την κατηγορήσουμε. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ μαζί τη σε πολλά που έχει κάνει, ειδικά στα προσωπικά τη, αλλά αυτό δεν είναι κουβέντα να την κάνουμε τώρα. Τώρα! Τα προσωπικά τη είναι, τι επηρεάζουν εσένα τα προσωπικά τη. Τα προσωπικά τη τα οποία έχει ανακοινώσει, έτσι. Δεν μιλάω για τα προσωπικά τη που δεν έχει ανακοινώσει, μιλάω για αυτά για τα οποία έχει μιλήσει. Τα δημόσια προσωπικά τη. Τα δημόσια προσωπικά τη. Α δούμε όμω τι μα έχει πει, για να δείτε ότι για άλλη μια φορά δεν περνάει απαρατήρητη η Μαρολίτρα. Μάρο, τι είναι αυτό? Γεια σου Μάρο μου, μπορώ να σε φιλήσω? Ναι. Ελπίζω να μην σε δαγκώσει. Α, καλώς το να μαζί σου. Έχει κάνει εμβόλιο το σκυλί? Όχι, τι ποτέ. Κάνεις, τι? Κάτσε, κάτσε εδώ. Ξεκρατάει, κάτσε, είσαι καδύνατος, έλα, κάτσε. Παιδιά είναι τρελή. Μάρο, καλά είσαι? Καλά είμαι. Σου έχω ένα δωράκι. Θέλω να μου το ανοίξεις. I just did my nails, boys, εσύ? Τα νύχια σου? Ναι, τι έχουμε? Τα έβαψα. Α, οκ. Να έχουμε αγωνία. Τι χρυσονιάτα, τι δώρο σου? Ήθελα την υγεία μου πάνω απ' όλα, γιατί τώρα τα λεφτά αρρώστησα και είναι πολύ δύσκολο όταν αρρωσταίνεις για αυτή τη δουλειά, οπότε... Κοίτα, την υγεία την θέλουμε όλοι. Ας πούμε, είμαι ο Άγιος Βασίλης. Τι δώρο θέλεις από μένα? Το Gerard Butler. Άνοιξε το δώρο. Θέλει τον George? Gerard Butler. Ποιος είναι αυτός? Ο Λεωνίδας που έπαιξε 300. Δεν τον ξέρω και τόσο. Τι σου λείπει από το καμαρίνι? Gerard Butler. Χριστέ μου. Εγώ έφερα το δώρο, εγώ το ανοίγω, θα χαρώ εγώ. Σου έχω ένα δεντράκι. Wow, σε ευχαριστώ πολύ και δεν έχω. Γι' αυτό. Δεν είναι ζωντανό, ευτυχώς, γιατί θα γινόταν έτσι. Όχι, είναι πεθαμένο. Είσαι γενικά του στολισμού, στολίζω. Γεια, στόλισα προχθές στο σπίτι μου. Εδώ ή Αθήνα, γιατί Αθήνα. Εδώ μένεις? Αθήνα, Αθήνα μένω. Έρχομαι μόνο δύο μέρες εδώ, Αθήνα. Α, ναι, δεν το ήξερα. Και τι στολίδια έβαλες? Τα κλασικά, το δέντρο μου, τις γυρλάντες, τα έξω, φωτάκια βάλε. Yes, έχω βάλει και έξω. Beautiful, thank you so much. Δεν ξέρω. Σε ευχαριστώ πάρα. Θα με κάνεις να μην πληθώ. Σε ξέρω από τότε που ήσουν στο Fame. Ναι. Από την πρώτη μέρα δεν σε ξέρω. I know. Να πω με τη Μάρο, είναι σαν αδελφή μου. Αυτό μου λέει και ο Μιχάλης, μου λέει πολύ καλό παιδί. Το ξέρω από τότε που βγήκε το Fame Story. Ναι. Όχι. Εγώ σε έχω σαν αδελφή μου, δεν ξέρω. Εγώ σαν αδελφό μου σε έχω. Ωραία, οπότε θα μείνουμε μαζί. Σ' αγαπώ. Η μοίρα θέλει σε απόψε να χωρίσουμε. Άλλαξε τίποτα? Στη Θεσσαλονίκη. Σε σένα, στη Θεσσαλονίκη. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, ναι. Γιατί με ρωτάς συγκεκριμένα? Γενικά, εσύ πώς νιώθεις, ανανεωμένη? Πώς βλέπεις? Καλά, εγώ αν δεν ήταν η κάμερα θα σε φιλήσω όλη την ώρα. Oh my god, listen, είμαι πάρα πολύ καλά. Πάρα πάρα πολύ καλά τα πράγματα στη δουλειά μου και στην προσωπική μου ζωή. Δεν τόσο είμαι με κάποιον, μην μου κάνετε σε σχέση. Okay. Απλά που λες προσωπική ζωή, γενικά. Είμαι καλά. Ερωτευμένη? Όχι. Μόνη και καλά? Μόνη και καλά, ναι. Δεν βαριέσαι μόνη σου? Δεν προλαβαίνω να βαρεθώ γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά. Ασχολούμαι πάρα πολύ με διάφορα hobbies που έχω. Το τραγούδι το ξέρουμε, το κατέχεις, είσαι θεϊκή. Τι άλλο κάνεις? Ζωγραφιές μου. Ζωγραφίζεις, ναι, τι? Πάω σινεμά πάρα πολύ. Τελευταία ταινία που είδες? Ένα παράξενο που αυτή έβλεπε σαν φαντάσματα και αυτά και μετά σκότωσε τον άντρα της. Ωραία παραδείγματα που έχεις. This is why I'm alone, ξέρεις. Ωραία, σινεμά, ζωγραφική, κάτι άλλο κάνεις? Στούντιο. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τώρα. Έφυγες από τη Heaven, όλοι το ξέρουμε. Τι στούντιο, για πες μου. Σύντομα, πάρα πάρα πολύ σύντομα. Θα ακούσετε ένα πάρα πολύ δυνατό και υπέροχο κομμάτι. Και τύπου χορευτικό. Boogie on down, ναι. Και αυτά δεν μπορώ να πω παραπάνω. Όχι, για τη στιγμή για... Ποιος το έγραψε, το ξέρουμε? Το ξέρουμε, αλλά μην το ξέρουμε. Είναι ένας...
συνθέτης. Γνωστός. Πολύ και πολύ μεγάλος συνθέτης. Θάλασσα μαναρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Είσαι σε νέα εταιρεία. Ναι, φαντάζομαι ναι. Είχε να κάνω αυτή τη στιγμή. Ξέρεις τι, σήμερα είδα, υπέγραψαν σε μια εταιρεία του Φίβο άλλοι καλλιτέχνες. Εσύ υπέγραψες, ήταν η Έλλη Κοκκίνου, η Δέσποινα, ο Νίνο και ένας άλλος, δεν θυμάμαι. Good, congratulations. Ναι, εσύ υπέγραψες κάπου αλλού. Έχω υπογράψει αλλού. Η περιπέτεια με την υγεία σου που πέρασες, τι ήταν? Μια μικρή γρίπη ήταν, δεν ήταν αυτή η γνωστή. Ξεκαθαρίσουμε ότι ήταν μια μικρή γρίπη που με δυσκόλεψε αρκετά στο... σε δουλειά που κάνω, που δεν τραγουδάω. Με το σκυλί κοιμάσαι? Γιατί σε είχα πάρει τηλέφωνο, θυμάσαι, και ίσως να με το σκυλί. Με το σκυλί ναι, δεν φεύγει από δίπλα μου. Το ζηλεύω πάρα πολύ. Απορώ πως δεν σε δάκωσε που με φίλησες. Το υπνώτησα, είμαι mentalist. Είχες πει θέλεις να πας Eurovision. Ναι. Τι έγινε με αυτό? Καμιά φορά τα θέλω, αλλάζω. Εσύ θέλεις άλλη, δεν ήθελαν ή τα άλλαξες εσύ? Τα θέλω, αλλάζω, απλά. Πάντως βλακεία, τους βλακεία σας κύριε. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι να στείλουμε καλές ευχές σε όποιον πάει και να πάμε με θετική ενέργεια και ελπίζουμε να πάμε καλά και φέτος. Okay. Να είμαστε χαρούμενοι με αυτό. Ποδαρικό, πρώτη μέρα, είναι 12 παρά 1. 12 και 1, ποιος θέλεις να μπει σπίτι σου? Ο Gerard Butler. Έλα Χριστέ μου με αυτόν. Άκω, θα με τρελάνεις. Αφού τον θέλω, να κάνω. Ναι, του το έχεις πει, πού να το πεις, δεν τον ξέρεις? Όχι. Όχι. Ωραία, μετά τη Θεσσαλονίκη τι? Θα πάω στο LA να βρω τον Gerard Butler. Τι θέλεις να σου εύχεται? Να σου πω, είσαι τρελή, πες μου λίγο. Να σε φιλήσω ξανά. Άμα θες. Θέλω. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ επίσης. Να ακούσουμε το τραγούδι σου. Ευχαριστώ επίσης. Και καλή επιτυχία στα παιδιά του και στο show. Μιλάκια Μάρο. Παιδιά, έχω πάει με τη Μάρο στην Αυστραλία. Πρέπει να το καταθέσω αυτό. Γιατί πραγματικά αυτό που βγαίνει, ώρες και ώρες την παρεξηγούν, είναι αυτό που είναι. Είναι λίγο φευγάτο το κορίτσι μου. Και έχουμε πάει στην Αυστραλία και έχουμε μπει σε ένα καζίνο. Όχι να πει να χάσει, να ορολογήσουμε. Που έχει τρία στρέμματα φρουτάκια. Τρία στρέμματα όμως, χωρίς πλάκα. Και τη χάνω. Συνέχεια την έχανα. Την έχασα στο aquarium. Την έχασα στο πάρκο. Την έχασα στο aquarium. Και την παίρνω τηλέφωνο και τη λέω. Oh my. Πού είσαι, τη λέω. Και μου λέει, έλα George, είμαι στα μασχίν. Κοιτάζω γύρω μου εγώ και βλέπω τέσσερα στρέμματα φρουτάκια. Λέω, με βοήθησε πάρα πολύ. What you see is what you get. Επίσης ήταν πολύ ωραίο, I've just done my nails already. Yeah, and book down on... Book down, book down on. Oh no, το τραγούδι book on down. Ότι θα είναι τέλος. Τι book down. No. All right. Έχω μια μυστική πληροφορία όμως, ότι αυτό που ετοιμάζει η Μάρο Λίτρα είναι πάρα πολύ δυνατό και το δεύτερο τους εύχεται πολύ μεγάλη επιτυχία και καλές γιορτές. Και καλές γιορτές, ήταν πολύ ωραία η Μάρο, μπράβο. Και εγώ έχω μια μυστική πληροφορία ότι το τελευταίο επεισόδιο του Αγρότη θα είναι συγκλονιστικό. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι. Είναι και 16 Δεκεμβρίου και στις 9 το βράδυ. Είναι. Είναι. Και στις 9 το βράδυ θα δούμε. 6 μήνες πριν γνωρίσαμε.